Είδαμε το βίντεο, Βασίλη, το είδε και εσύ, φαντάζομαι. Παρακολούθησε καθόλου τη συζήτηση. Πάρα πολύ. Όλη ώρα. Ήταν μία ώρα, ένα σόου μία ώρα. Να θυμίσω ότι 5 και 5-10 λεπτά μπορούσε να μιλήσει ο κύριο Πολάκη, αλλά τον αφήσανε και μίλησε μία ώρα. Εντάξει, το χρειαζόμασταν τώρα, γιατί είχε πέσει, είχαν πέσει πολύ οι τόνοι το καλοκαίρι, οι διακοπές και λοιπά. Και επίσης είχαμε μερικοί είχαμε ξεχάσει και ποιος είναι αυτός ο τύπος. Ναι, βέβαια, αυτό το ύφος, αυτή η μαγιά, τον Νταϊλή. Και ποιος είναι και ο χειροκροτητής από κάτω. Τον είχαμε χάσει μερικές μέρες τον κύριο Τσίπρα. Χειροκρόταγε αυτό που εγώ είχα πει και την άλλη φορά, τον πολλακισμό. Το χειρότερο απ' όλα δεν είναι ο Πολάκης. Είναι ο πολλακισμός ο οποίος έχει μπει μέσα στην κοινωνία, μέσα στη Βουλή. Και όλη αυτή η αήθεια, η οποία εκφράστηκε κιόλας, το είπαμε και πριν, με το να επικαλείται και να βάζει τα παιδιά του, τη γυναίκα του, τους συγγενείς του μέσα στη Βουλή, μέσα σε μια αντιπαράθεση. Αυτό είναι ό,τι πιο ντροπιαστικό. Γιατί αυτό έτσι, που είπε απευθυνόμενος και στους ανθρώπους, στους βουλευτές των άλλων κομμάτων, αν τα παιδιά σας, τα δικά σας παιδιά, αλλά είναι περήφανοι. Ακριβώς αυτό εννοούσα. Τα δικά του τα παιδιά είναι περήφανα, αλλά των άλλων τα παιδιά προφανώς δεν είναι περήφανα, γιατί είναι κλέφτες, είναι ψεύτες, είναι άθλοι. Αυτό ήταν. Είναι αθλειότητα. Είναι αθλειότητα το ότι. Είναι φασισμός κανονικός, δηλαδή. Αν το σκεφτείς αυτό. Είναι φασιστική αντίληψη περί συνολικής ευθύνης. Νομίζω ότι ο Πολάκης έβαλε το όνομά του, τον πολακισμό και όλο αυτό το έχει βάλει στο λεξιλόγιο πλέον. Θα ξέρουμε τι είναι αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, ο Πολάκης θα μπορούσε να είναι. Εγώ την έχω πει τη θεωρία μου και την νομίζω μερικοί ότι κάνω πλάκα, αλλά κάτι θέλω να πω με αυτό. Ο Πολάκης θα μπορούσε να είναι ένας ρόλος. Να αποκαλυφθεί μια μέρα ότι είναι ένας κύριος άλλος που είναι ηθοποιός και το λένε, ξέρω εγώ, Φάνη και είναι από το Ηνίπειρο. Και πολύ του κακοφάνη. Λοιπόν, και πολύ του κακοφάνη. Και είναι όλο ένας ρόλος. Αυτό όλο δεν έχει καμία σημασία πώς είναι ο ίδιος ο άνθρωπος σαν χαρακτήρα. Δεν μας απασχολεί καθόλου, δεν τον πιέσουμε φίλο. Όλη αυτή είναι μια πολιτική αντίληψη που είναι πάρα πολύ δημοφιλής. Διαφωνώ κατά κάποιο τρόπο ότι είναι ο πολλακισμός που μπήκε στην κοινωνία. Εγώ νομίζω ότι εκφράζει ένα κομμάτι της κοινωνίας που υπήρχε κανονικότατα. Απλώς πλέον έχει ξεκλειδωθεί και ορισμένα πράγματα τα οποία ήταν το και καλά, ας πούμε, αστικό λούστρο, που θα το λέγανε μερικοί από αυτούς, της μήνυμα ευγένειας και του κομιλφό, πλέον για κάποιο λόγο θεωρείται κακό. Είναι με τον ίδιο τρόπο που άμεσα ευγενικό σου λένε ότι είναι πολιτική ορθότητα. Έχει όλο αυτό το πράγμα καταρρεύσει και πλέον οι άνθρωποι μπορούν να γράφουν τα πάντα, να λένε τα πάντα και η Βουλή δεν είναι καν εξαίρεση. Και είναι και δημοσιογράφοι και είναι και πολιτικοί και δεν έχουν κανένα πρόβλημα να πιάνουν στο στόμα παιδιά, να πιάνουν οικογένειες. Γυναίκες, νεκρούς. Κανένα. Αφού όλο έχει καταρρεύσει. Γλιτώσαμε από τον χρυσαυγητισμό δηλαδή και θα πάμε σε κάποιο άλλο είδους εκφασισμούς. Κάπως το εκφράζεται. Κάπως το εκφράζεται, δεν γλιτώνεις. Από τον χρυσαυγητισμό γλιτώνεις επειδή δεν έχει βγει στην Βουλή. Τι έγινε, έγινε έτσι. Βασίλη, κατά τη γνώμη σου, γιατί δεν μίλησε ο κύριος Τσίπρας? Εγώ νομίζω ότι. Παρότι είχε αναγγελθεί ότι θα ήταν πολύ σκληρός, λέει, με την κυβέρνηση, θα έθετε θέμα ρευμασισμού, πολιτικού ρευμασισμού κλπ. Έχω την αίσθηση ότι ήθελε όλο το σοου να το πάρει ο Πολάκης και να μην του κόψει χειροκρότημα. Όχι, και ο ίδιος να μην λερωθεί, ρε παιδιά. Γιατί μισό λεπτά, σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να συζητάμε, αυτό εδώ που δεν συζητάμε, είναι αυτό που δεν είναι. Και ο Πολάκης πέτυχε να μην συζητάμε την υπόθεση. Υπάρχει ένα κακούργημα το οποίο τώρα είναι πλημέλημα, αλλά είναι κακούργημα η καταγραφή, η παράνομη καταγραφή. Έτσι, μην το ξεχνάμε. Μπορεί να καταλήξει ο δικαστήριο. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι ο κύριος απαιτούσε να το αναγνωριστεί ως υπουργικό καθήκον η ανάρτηση στο Facebook και η επικοινωνία με τον ντοκουμέντο για να μεταφέρει συνομιλίες που έκανε με τον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδας, τον οποίο πήρε τηλέφωνο να του κάνει μήνυμα για το ποιος ελέγχει το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα, διότι δεν ήξερε, υπουργός και δήμαρχος, sorry, όφιλες. Και το τέτοιο, για να του κάνει μάθημα ποιο να ελέγξει. Αφήστε με το άστιν. Ο Τσίπρας, γι' αυτό έφυγε και ο ΣΥΡΙΖΑ από εκεί. Δεν ήθελαν να ταυτιστούν με όλο αυτό το πράγμα. Τον στηρίξανε, τον χειροκροτήσανε, τον αφήσανε να κάνει σοου, αλλά πάνε και στην άκρη έτσι το γνωστό. Win-win. Δεν στενοχωρήθηκε όμως πολύ, γιατί μετά πήγε στη Βουλή. Τα είδε αυτά. Φυσικά. Είπε να τιμήσει τον αντικαμιστικό νόμο του. Και άρχισε να λέει για διάφορα άλλα πράγματα. Είναι στο τασάκι δύο τσιγάρα, το ένα είναι, είναι το Χριστάρα του Σπίρτζη, ας πούμε, είναι προφανές. Στη μέση είναι η Φραπεδιά, προσέξτε εδώ ύφος. Προσέξτε εδώ, δηλαδή αυτοί κυβέρνησαν τη χώρα. Εδώ είναι
τέσσερις υπουργοί, τέσσερις πρώην υπουργοί είναι αριστερά ο κύριος Σαμανατίδης, ο οποίος ήταν στο Υπουργείο Εξωτερικών, ο Πολάκης, ο Σπύρτζης και ο Φάμελος. Και είναι και δύο βουλευτές, η κυρία Χριστίδου και ο κύριος Σιρμαλένιος. Ναι. Λοιπόν, αυτή κυβέρνησε τη χώρα. Να, τώρα εδώ πέρα υποτίθεται ότι απαγορεύεται το κάψιμο, αντικαπνιστικός νόμος ισχύει και στη Βουλή. Έχουν πάει στο καφενείο, στη διπλανή αίθουσα, όχι στο μεγάλο καφενείο. Εκεί που καπνίζουν. Ναι, στο μικρό καφενείο, εκεί που καπνίζουν. Μπορούμε να διακρίνουμε επίσης τα τσιγάρα που έχει, τα πακέτα που έχει μπροστά της η κυρία Χριστίδου, τα πακέτα που έχει μπροστά του ο κύριος Φάμελος. Πολύ ωραίες εικόνες. Εικόνες που παραπέμπουν πραγματικά... Σε πολιτικό πολιτισμό, ναι, σε χώρα όχι, σύγχρονη. Όχι, με συγχωρείτε, παραπέμπουν σε 12χρονα, ναι, τα οποία τώρα κάνουν την επανάστασή τους και την μπουν στον κακό Κυριάκο και πήγαινε στο καφενείο και ανάψαν τσιγάρα. Δεν ήταν τα μεταλλικά πάντως τα σάκια, έτσι, που τα έχουν αποσύρει, ήταν τα γυάλινα. Ευτυχώς, σωθήκαμε. Εγώ που δεν σοκάρομαι με το κάπνισμα όντας καπνίστρια, αλλά που καταλαβαίνω πλέον την απαγόρευση, σε αυτή την εικόνα δεν στέκομαι στον πολιτισμό, στέκομαι ότι είναι 12 χρονών. Ναι, ναι. Μετά να πάνε και στο προάβλιο του γυμνασίου να του κάνουν και καθρεφτάκι. Πενθήμερη στη Βουλή. Λοιπόν, θα πάμε, ας αφήσουμε τον Πολάκη και στα βάσανά του. Είπε ότι είπε, ότι ο λόγο πια έχει τακτική δικαιοσύνη, ο φυσικός δικαστής, εκεί θα απολογηθεί. Και οι δικαστές, δυστυχώς για αυτόν, εξετάζουν στοιχεία. Δηλαδή, λέγει ό,τι θες, εδώ υπάρχουν μερικά στοιχεία. Μαγνητοφώνησες παράνομα. Αυτό είναι αδίκημα. Εξύβρισες τον άλλον. Είναι αδίκημα. Λέγε εσύ τώρα ό,τι θέλεις. Πες ό,τι να είναι. Και επειδή είναι πολύ ψηλά. Αυτός, κατά τη γνώμη μου, όπως και ορισμένοι άλλοι, δεν θέλω να φέρω τα ονόματα, μπορεί να πάει το μυαλό σας, νομίζω ότι για τα επόμενα 10 χρόνια θα τραβιούνται στα δικαστήρια με ό,τι έχουν. Ο σοφός λαός τι λέει, όσο πιο ψηλά ανεβαίνεις, τόσο πιο φαίνεται ο ποπός σου. Ο ποπός σου και είναι κόκκινος, είναι σαν τις μαϊμούς. Είναι κόκκινος σαν τις μαϊμούς. Λοιπόν, πάμε αίθουσα σύνταξης, ο Νίκος Αρμένης είναι μαζί μας. Γεια σου Νίκο. Καλησπέρα. Παρακολούθησες αυτό το θέμα με την τοποθέτηση κυρίας Αγγελοπούλου ως επικεφαλής της Επιτροπής για τους εορτασμούς των 200 ετών, έτσι, από την Επανάσταση. Είναι μια θετική έκπληξη αυτή η απόφαση του Πρωθυπουργού. Το 2021 θα γιορτάσει ο Ελληνισμός τα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Φτιάχνεται αυτή, συγκροτείται αυτή η Επιτροπή, Ελλάδα 2021 ονομάζεται. Επικεφαλής της Επιτροπής η κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου και αμέσως μετά πληροφορηθήκαμε ότι την όρισε επικεφαλής σε αυτήν την επιτροπή. Να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός δήλωσε πως το 2021 θα είναι μια χρονιά που όλοι οι Έλληνες θα γιορτάσουμε μαζί και ενωμένοι τα 200 χρόνια ελευθερίας του ελληνικού κράτους και επίσης ότι θα είναι μια ευκαιρία η χώρα να ξανασυστηθεί στη διεθνή κοινότητα μετά την πολυετή κρίση. Μάλιστα. Εγώ απλώς, Νίκο, να σημειώσω ότι πώς θα φέρνει ζωή. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει την κυρία Αγγελοπούλου. Ο προηγούμενος είχε την κυρία Παναγωπούλου που ήθελε να γίνει κυρία Αγγελοπούλου, αλλά δεν τα κατάφερε. Δηλαδή έφτασε στη βρύση, αλλά νερό δεν ήπια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Συμβαίνουν αυτά. Πάντως να θυμίσουμε ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν η μοναδική στιγμή στη σύγχρονη μεταπολιτευτική ιστορία που η Ελλάδα ήταν σύγχρονο κράτος. Και ένιωσε κενωμένο. Και? Ένιωσε ενωμένο κράτος. Ενωμένο κράτος, σύγχρονο κράτος, ευρωπαϊκό κράτος και ένα μεγάλο μέρος το πιστώνεται και η κυρία Αγγελοπούλου και η Οργανωτική Επιτροπή και όλοι αυτοί που δουλέψανε για να υπάρξει αυτή η εικόνα εκείνες τις 20 μέρες που πραγματικά ήταν εντυπωσιακές. Της εθνικής ανάτασης. 20 μέρες εθνικής ανάτασης. Εκείνο ήταν το 2021. Πραγματικά εκείνο άξιζε τον κόπο. Θα το κάνουμε 17 χρόνια μετά. Εντάξει, δεν πειράζει. Εδώ. Ας γίνει τουλάχιστον σύγχρονα και να μην γίνει έτσι λίγο τσολιαδίστικα και όχι, λίγο ξεδρομικά. Όχι, ωραία είναι και αυτά. Αυτό. Γιατί, εντάξει, σιγά. Εντάξει. Κλαρίνο, είπαμε, κλαρίνα, από κλαρίνα, την Ήπειρο, οπωσδήποτε, έτσι, οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε από την Ήπειρο. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επανέλθουμε αμέσως μετά. Ευχαριστούμε τον Βασίλη Κανέλη που ήταν εδώ μαζί μας. Εμείς